μας. Και αυτό μιλάμε για κοινά, σε αλήθεια, για σχολές. Το Βουντούριο, π.χ. να καταλάβετε, ένα πολιτιστικό κέντρο πανέμορφη στο καλύτερο της Δυτικής Μακεδονίας, στο Κόσμο Λέμι, ανήκει στο ίδρυμα Λίλια Βουδούρης, δεν αλεύθερο τίποτα. Μια και ο Βουδούρης είχε ζήσει εδώ πέρα 10 χρόνια και έχει μείνει εδώ πέρα, και ύστερα ξεκίνησε την στα διαδρομή του Βουδούρη. Γενικά τέτοια κτίρια έχουμε πολλά. Τώρα ευελπιστούμε και έχουμε μάλλον και συνεχίζουμε να έχουμε επενδύσεις, γιατί αλληλούν πάρα πάρα πολύ. Πρόσφατα έχει γίνει το φυσικό το γυμνάσιο κατά τα οποία περάσει το κτίριο. Συνεχίζει η ευεργέτη μας στην με ανακοινήσει και άλλο σχολείο. Και το ίδρυμα Παπαγεωργίου του Λοντοπίου γνωστό, αν γνωρίζετε το προσωπικό Παπαγεωργίου, το οποίο θα περάσει δωρεά από τον ευεργέτη σε της Παπαγεωργίου και ο οποίος έχει αποσχολήσει εδώ χιλιάδες εργαζομένους και ως ανταμοιβή στον λαό και της Ελλάδος αλλά και της Ελλάδος θέλει να κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτά είναι όλοι. Έκλαψα με την κυρία τη Ελλάδα από του συνεχού τη μάχη. Έχει και εμπλοκή. Το δεύτερο όλο συμβολικότερο σημείο μετά τη συνεχή τη μάχη. Με διπλή χαρά και συγκίνηση παρευρέθηκα σήμερα στους εορτασμούς για την 107η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης, τόσο ως μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και ως συγκριτικός, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι δεσμοί μεταξύ της Μακεδονίας και της Κρήτης είναι ιδιαίτερα ισχυρή, διαχρονική και νομίζω ότι και η σημερινή παρουσία μου αυτό πιστοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε όσους δώσαν την ζωή τους για την ελευθερία και να μπορούμε σήμερα σε αυτούς τους καιρούς ελεύθεροι και δημοκρατικά να μπορούμε να αποδεύουμε. Θεωρώ ότι η περιοχή και με τη συζήτηση μου και με τους συναδέλφους μου βουλευτές αλλά και με τον Δήμαρχο έχει ιδιαίτερες προοπτικές. Και ως κυβέρνηση, όπως έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, επειδή η κλίση είναι μπροστά, θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να υπάρξει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή. Ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Και με αυτή την ευκαιρία να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους και καλή δύναμη. Υπουργέ, εδώ η περιοχή μπορεί να έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η υπόθεση των διοδίων. Έχει πάρει απαντήσει η Δημοτική Αρχή, η οποία ζητάει ειδικό καθεστώς τουλάχιστον αφού τα διόδια θα κατασκευαστούν. Και ειδικά για τον κόμβο που πάει προς τα Γρεβενά είναι 5 μήνες αποκλεισμένοι. Τι να κάνω, ρε ψήλιο. Είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο. Μου έθεσε όλα τα ζητήματα τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε. Από το οποίο προέχει πράγματι είναι να δούμε τι θα γίνει με τον κόμβο, ακριβώς διότι υπάρχει μια πολύμηνη καθυστέρηση και ταλαιπωρία για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης και πλέον είναι και θέμα ασφάλειας και ταλαιπωρίας. Επομένως, σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση σχετικά άμεσα και συνολικά να κάνουμε και ένα γενικότερο σχεδιασμό ώστε πράγματι να προχωρήσουν τα έργα με τέτοιο τρόπο που είναι προς όφελος ολόκληρης περιοχής και των επισκεπτών. Μπορεί να ισχύσει ειδικό καθεστώς απαλλαγής των κατοίκων από την πληρωμή των διοδίων, εδώ τον μόνιμο κατοίκο τουλάχιστον. Έγινε κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός για το σύνολο της εγγραφείας του από τον Υπουργείο. Ο Υπουργός ο κ. Καραμάνης έχει ξεκινήσει συγκεκριμένα πράγματα. Θεωρούμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό ακριβώς για να μην υπάρχει ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα στην κλίμα Ιδρυματία. Φαντάζομαι θα είστε ενημερωμένοι. Είναι το θέμα του άξονα του 65. Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια στην περιοχή γιατί και η υποψία μάλλον και η φημολογία ότι δεν θα κρυβώσει στα Γρεβενά όπως θα κρυβώσει στην Ήπειρο, αλλά θα κρυβώσει στην Ήπειρο. Υπάρχει κάποιο νέο επαφή το οποίο θα μπορούσε να μας αναγκάσει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι πιο νεότερο. Πολλές φορές θα ακούνε φημολογίες και διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Θα έλεγα να κάνουμε λίγο υπομονή και να δείτε πραγματικά τι πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει σκέψη ότι έχει χάραξει όμως. Υπάρχει σκέψη ότι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Δεν έχει τεθεί αυτό καθόλου σε καμία σύσκεψη. Ωραία. Εντάξει. Σήμερα είναι η απελευθέρωση της Ιάτσης, γιορτάζει όλο τον πόλη. Η μάχη της απελευθέρωσης, η ελευθέρεια της πόλης. Μια πολύ σημαντική επέτειο για μας, 107 χρόνια μετά. Μια μάχη η οποία είχε μια πάρα πολύ κρίσιμη για την έκταση των πολιτικών τότε πολέμων. Χαιρόμαστε σήμερα μαζί μας γιατί πρώτον έχουμε τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος μας θύμισε την παρουσία του. Έχουμε μαζί μας τους Κρήτες, οι οποίοι έχουν έρθει σε πολύ μεγάλο αριθμό για να θυμίσουν αυτή την ημέρα. Δυστυχώς
όσο καιρό δεν μας εντέλεσε να γίνει η παρέλαση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για τα θέματα που θέσαμε στον Υπουργό, για την Εγνατία, είναι γνωστή η θέση του Δήμου ότι δεν θέλουν ο Δήμος Βουΐου και δεν πρέπει και νομίζω ότι δεν θα γίνει στο τέλος να πληρώσει διόδια όσον αφορά την μετάβασή του στο Κοζάνι. Όσον αφορά την όφηση που έχει προκαλέσει το έργο, το ότι είναι κλειστή αυτή η στιγμή η διέξοδο προς την Εγνατία, είναι ένα θέμα το έχουμε θέσει στον Υπουργό και αμέσως μας είπε μόλις επιστρέψει να μας έχει νέα και να μας πει και ημερομηνίες όταν τελικά θα έχουμε την πρόσβαση στην Εγνατία. Θεωρώ ότι θέσαμε τα θέματα ως έχουν. Έχει πια εικόνα και τουλάχιστον όσον αφορά την πρόσβαση στην Εγνατία είναι κάτι που άμεσα θα έχουμε. Για το ειδικό καθεστώς, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να απαντήσει διαφορετικά, μια και σήμερα που μιλάμε και στο Δήμο γύρω πέριξη της Αλεξανδροπόλεως και σε Δήμους πέριξη της Οικουμενίτσας υπάρχει αυτό το καθεστώς και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ισχύσει και εδώ. Θα πούμε και μια κουβέντα για τους μεταλλάστες. Έφυγαν από την Ανατολή. Νομίζω η μέρα είναι σήμερα γιορτινή. Γιορτάζουμε την ελευθέρωση, την ελευθέρωση της Άτισσας, του Βοΐου. Έχουμε χρόνο να πούμε όσο θέλετε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα την ελευθέρωση της Άτισσας είναι και εδώ όπως στους αγωνιστές της ελευθερίας. Αυτούς που δώσαν τη ζωή τους στη μεγάλη μάχη που έγινε εδώ πριν 107 χρόνια. Αποκλειστικότητά τους και στο πνεύμα τους. Σκιάτιστα, χρόνια πολλά στο Βόλιο, η 4η Νοεμβρίου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές και τους υπερασπιστές της ελευθερίας. Αυτούς τιμούμε, τους ήρωες, αυτούς που δώσανε την ζωή τους για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι και έχουμε την ευθύνη να υπερασπιζόμαστε αυτήν την ιστορική μνήμη και τις εκδηλώσεις προς τιμήν τους απέναντι σε όσους θέλουν να την υποτιμήσουν και να την απαξιώσουν. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη στην χώρα, καλή πορεία σε όλους μας. Να είστε καλά. Υπάρχουν 7 χρόνια γραμμένα στην ιστορία του τόπου και της χώρας. 107 χρόνια τιμής, τιμής αυτούς που ξεκίνησαν την όλη προσπάθεια, τιμής αυτούς που αγωνίστηκαν και σε όλους όσοι κινούνται αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνία της περιοχής της Κιάτιστας, η οποία πρέπει η κόμπη των ανθρώπων μετεξελίχθηκαν σε μια πόλη η οποία είχε παρελθόν, έχει παρόν και ευελπιστούμε ένα ευίωνο μέλλον. Πολίτες της Κιάτιστας και της ευρύτερης περιοχής νιώθουν περήφανοι και πορεύονται με αξιοπρέπεια αλλά και με απαιτήσεις απέναντι στον τόπο, στον πολιτισμό, στην ιστορία. Και όλα αυτά εμπνέονται από τους αγώνες των προγόνων οι οποίοι έδειξαν ότι με πάρα πολύ σθένος και με δυνάμεις λιγότερες πολλές φορές των εχθρών κατάφεραν να αγωνιστούν, να μην απογοητευτούν, να παλεύουν μέχρι το τέλος και βέβαια να καταφέρουν να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο, ένα όνειρο δύσκολο το οποίο όμως έγινε πραγματικότητα χάρη στην πίστη, στην απουσίαση, στην αγωνιστικότητα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής για όλους εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Η απελευθέρωση της Λιάτσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόλοιπη απελευθέρωση της Μακεδονίας, γιατί εμπόδισε τα θέματα να συνεχίσουν την πορεία τους. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ και γιορτάζουμε και τιμούμε όλους αυτούς τους ήρωες της περιοχής μας.